Κλείσαμε από σήμερα τους εορτασμούς για την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, την εθνική μας παλιγγενεσία, την απαρχή της δημιουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα παιδιά μας, οι σημειοφόροι και οι παραστάτες που πρωτεύουν, που αριστεύουν στα σχολεία, ήταν σήμερα εδώ, τιμώντας αυτή την εθνική επέτειο, γιατί είναι μια αφορμή να διδαχθούμε από την ιστορία. Να διδαχθούμε από τους θριάμβους και τις καταστροφές, από τις νίκες και τις αποτυχίες. Και συνειδητοποιούμε έτσι ότι όποτε ο ελληνισμός ήταν ενωμένος, μεγαλούργησε. Όποτε αφήσαμε το σαράκι του διχασμού να εμφυλοχωρήσει, υποστήκαμε καταστροφές. Και στη γειτονιά μας, με όλα αυτά που γίνονται, συνειδητοποιούμε ακόμη κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Ότι η ελευθερία, η εθνική ανεξαρτησία δεν είναι πάντα δεδομένα. Δεκαετίες μετά από ειρήνη που ζήσαμε στη Γυραιά Ήπειρο, στην Ευρώπη, ζούμε τον πόλεμο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, έτσι ώστε στα χρόνια της ειρήνης να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, για την ενίσχυση της εθνικής ενότητας που είναι προϋπόθεση για την αποτροπή οποιασδήποτε ξένης επιβουλής. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.